Οι Αμερικανοί επανέρχονται στο προσκήνιο των ενεργειακών στην Ανατολική Μεσόγειο με την ExxonMobil να ετοιμάζεται για την επιβεβαιωτική γεώτρηση στον στόχο Γλαύκο του τεμαχίου 10 τη Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Την ίδια στιγμή στην Ελλάδα ο Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκης αποτάσσεται των υδρογόνων θράκων γιατί πρέπει να γίνουμε πράσινοι με τι ανεμογεννήτρε και τα φωτοβολταϊκά. Έτσι, τυχόν έρευνε για πετρέλαιο ή φυσικό αέριο στην Ελληνική ΑΟΣ όπου έχουν καταφέρει ή τολμήσει να κηρύξουν απλά Όπω μετέδωσε η ηλεκτρονική έκδοση του Φιλελευθέρου, ο ανώτερο αντιπρόεδρο τη Αμερικανική εταιρεία Τζον Αρντιλ, που βρίσκεται στην Κύπρο, είχε συνάντηση σήμερα με τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Χριστοδουλίδη. Οι δύο, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών, συζήτησαν τι ενεργειακέ εξέλιξει στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή.